Ο πρώτος γύρος της εκλογικής δικηγορικής αναμέτρησης ξεκίνησε στις 7 το πρωί με τους δικηγόρους του Ηρακλείου να προσέρχονται για να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Εξάγουμε σήμερα τις εκλογές του συλλόγου μας. Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει από τις 7 το πρωί, τελειώνει 7 το απόγευμα. Για τη θέση του Προέδρου στο Ηράκλειο, τρεις υποψήφοι διεκδικούν την ψήφο των συναδέλφων τους. Η διαδικασία εξελίσσεται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, και έρχονται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Όλα βαίνουν καλώς. Αν και είναι πολύ καλή μέρα σήμερα και θα μπορούσε κανείς να πάει για διακοπές, οι συνάδελφοι φαίνεται ότι έρχονται να ψηφίσουν. Δείγμα και τούτο του ενδιαφέροντος σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. 37 υποψήφοι διεκδικούν τις 14 θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχει νητικότητα. Μέχρι τώρα είναι γύρω στα 220 άτομα έχουν ψηφίσει σε σύνολο 802 δικηγόρων, συναδέλφων. Εντάξει, θεωρούμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Εφόσον από τη σημερινή διαδικασία κανένας υποψήφιος πρόεδρος δεν συγκεντρώσει το 50+1 των ψήφων, θα διεξαχθεί και δεύτερη ψηφοφορία την ερχόμενη Κυριακή, ενώ τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλεγούν σήμερα. Μετά θα αρχίσει η διαλογή, το άνοιγμα των φακέλων και η διαλογή. Θα ανοίξουμε τους φακέλους πρώτα για τον πρόεδρο και μετά για τους συμβούλους.